Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για τις εθνικές εκλογές και το Πασόκ ανεβάζει ρυθμούς στην τελική ευθεία πριν από την κάλπη. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο Χάρης Ιτανίδης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής. Το Πασόκ επανακάμπτει. Αυτό το βλέπουμε παντού, το βλέπουμε σε όλες τις συγκεντρώσεις μας πλέον. Από τις προηγούμενες εκλογές η διαφορά είναι συγκλονιστική σε παλμό, σε αριθμό κόσμου, σε αισιοδοξία, σε χαμόγελα και πιστεύω ότι αυτό το κλίμα που φαίνεται σε όλες τις ζωντανές εκδηλώσεις θα εκφραστεί και στην κάλπη. Μπορεί ακόμα να μην έχουμε καταφέρει να απεικονιστούμε στις δημοσκοπήσεις εκεί που θα θέλουμε να είμαστε, αλλά μην ξεχνάμε ότι οι δημοσκοπήσεις πολλές φορές το απρόβλεπτο δεν μπορούν να το καταλάβουν. Νομίζω ότι η καλύτερη δημοσκόπηση λοιπόν είναι αυτή που παίρνουμε μέσα από την κοινωνία και από την καθημερινή μας δράση. Ο Αδουλάκης προχθές λοιπόν στη Δράμα έκανε μια συγκλονιστική ομιλία που μπορώ να πω ότι το τίτλος της που εκφράζει το πλήρες νόημα όλης της πολιτικής διαπραγμάτευσης που υφίσταται αυτή τη στιγμή η χώρα και της πολιτικού διακυβεύματος είναι ποιο, ότι για ποιο λόγο να ψηφίσει Πασόκ. Και σου λέει λοιπόν ότι για να ψηφίσει Πασόκ, ο λόγος να ψηφίσει Πασόκ είναι για να υπερασπιστείς, έτσι με πολύ απλά λόγια, την αξιοπρέπεια του ελληνικού λαού απέναντι στα συμφέροντα. Είδαμε χθες, την προηγούμενη εβδομάδα, ο κ. Μητσοτάκης, ξαναπροσπάθησε να εντάξει την κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου και την κυβέρνηση Τσίπρα ως τις αιτίες του πισωγυρίσματος της Ελλάδος. Και εξαίρεσε από το κάδρο του, εντελώς, την κυβέρνηση του κυρίου Καραμαλή, η οποία πτώχευσε τη χώρα, εξέθεσε την αδελφή του, την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία ψήφισε το πρώτο μνημόνιο του Γιώργου Παπανδρέου, σε αντίθεση με τον Σαμαρά, ο οποίος τότε έβγαινε στα Ζάπια. Τώρα να σας πω κάτι, είναι παλιές ιστορίες που νομίζω ότι όλοι τις έχουμε καταλάβει πλέον, ποιος έλεγε ψέματα, ποιος έλεγε αλήθεια. Είδαμε ξαφνικά τους διαμαρτυρόμενους στην πλατεία Συντάγματος να ψηφίζουν περί χαρίς μετά από μνημόνια πολύ όμορφα και πολύ ωραία κάτι μνημονιάκια τα οποία τα θυμόμαστε όλοι μας τα τελευταία μνημόνια. Έχουμε μια ανεπανάληπτη ακρίβεια, έχουμε ανεπανάληπτη αύξηση του ενεργειακού κόστου, έχουμε ανεπανάληπτη αύξηση στο καλάθι της νοικοκυράς και βλέπουμε μια κυβέρνηση με τα market pass και με τα fuel pass και με τα τέτοια pass να πάει να ξεγελάσει τον κόσμο. Ο κόσμος όμως δεν ξεγελιέται, γιατί αυτή τη στιγμή πραγματικά βιώνει την ακρίβεια καθημερινά και πραγματικά επανήλθαμε σε αυτό και ο μήνας έχει 9 που λέγαμε παλιά. Πραγματικά πλέον ο μισθός δεν επαρκεί για να επιβιώσει μία οικογένεια.